Πείτε μου με ποια διάταξη εμποδίζετε βουλευτές του κοινοβουλίου που θέλουν να ασκήσουν το θεσμικό τους ρόλο, με ποια διάταξη τους εμποδίζετε, πείτε μου. Γιατί έχετε αυτοτελώς ευθύνη. Παρακαλώ να μου πείτε με ποια διάταξη το κάνετε. Δηλαδή πάμε για κατάχρηση εξουσίας. Να φύγει με τα μάτια από εδώ, δεν είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σιγά σιγά θα μας πάτε πιο πίσω. Αυτό επιδιώκετε. Και μάλιστα, και μάλιστα αν σας δίνανε δηλαδή εντολή να πυροβολήσεις στο Πολυτεχνείο θα πυροβολούσατε. Αυτό μου λέει, μας λέτε τώρα. Ας δούμε τελικά τους ρόλους. Τι σημαίνει εντολές δηλαδή. Εγώ πολίτης απλώς έχω μείνει έκθα, δηλαδή θα αυτοπυρποληθώ εδώ μπροστά σας, ας πούμε. Θα αυτοπυρποληθούμε δηλαδή, θα μας κάνετε τρελούς, ας πούμε. Ο βουλευτής, οι βουλευτές δεν μπορούν να περάσουν. Και να βλέπω, θέλω να φύγετε από εδώ μπροστά. Και επικαλείστε την ασφάλεια των βουλευτών. Θέλω να έχω πρόταση να βλέπω. Δεν έχει κανένα νόημα να είστε εδώ πέρα. Παιδιά, επικαλείστε την ασφάλεια του βουλευτή. Μα είναι σε παιδιά, επικαλούνται την ασφάλεια του βουλευτή. Ότι όταν μπει μέσα δεν θα είναι ασφαλής ο βουλευτής. Το καταλαβαίνουμε που έχουμε φτάσει. Δηλαδή τι πρέπει να αυτοπυρποληθούμε, ας πούμε. Πείτε μου, ότι σιγά σιγά θα μας πάτε να παίρνει την πλευρά του δρόμου. Μα από ποιον δεν θα είναι ασφαλής ο βουλευτής. Δηλαδή έχουν επιτύχει, δεν καταλαβαίνω. Να υποβάλουμε εμείς τις μηνύσεις μας και θα δούμε από εκεί πέρα. Γιατί τώρα είναι αξιόπινες που έξω. Αυτά είναι αξιόπινα και καλείστε. Παρεμπόδιση που λεφτεί να γίνει στην Ελλάδα ποτέ. Καλείστε αυτή τη στιγμή να πράξετε τα νόμιμα. Λυπάμαι. Μα το καθήκον σας πρέπει να κάνετε ενάντια του συντάγματος, ενάντια των πολιτών. Άσμος στην εισαγγελία να υποβάλουμε. Οι βουλευτές δεν είπαμε να μπούμε να τα σπάσουμε, παιδιά. Δηλαδή τι θέατρο παραλόγου είναι αυτό. Αλλά ας πούμε... πείτε μου ότι σιγά σιγά θα μας πάτε να παίρνει την πλευρά του δρόμου. Μα από ποιον δεν θα είναι ασφαλής ο βουλευτής. Δηλαδή έχουν επιτύχει, δεν καταλαβαίνω. Να υποβάλουμε εμείς τις μηνύσεις μας και θα δούμε από εκεί πέρα. Γιατί τώρα είναι αξιόπινες που έξω. Αυτά είναι αξιόπινα και καλή. Να φύγει με τα μάτια από εδώ. Δεν είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση. Είναι ο ρόλος αυτό. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή σιγά σιγά θα μας πάτε πιο πίσω. Αυτό επιδιώκετε. Και μάλιστα, και μάλιστα... Αν σας δίνανε δηλαδή εντολή να πυροβολήσει στο Πολυτεχνείο θα πυροβολούσατε. Αυτό μου λέει, μας λέτε τώρα. Ας δούμε τελικά τους ρόλους. Πείτε μου με ποια διάταξη εμποδίζετε βουλευτές του κοινοβουλίου που θέλουν να ασκήσουν το θεσμικό τους ρόλο. Με ποια διάταξη τους εμποδίζετε, πείτε μου. Γιατί έχετε αυτοτελώς ευθύνη. Παρακαλώ να μου πείτε με ποια διάταξη το κάνετε. Δηλαδή πάμε για κατάχρηση εξουσίας. Τι σημαίνει εντολές δηλαδή. Εγώ πολίτης απλώς έχω μείνει έκθα, δηλαδή θα αυτοπυρποληθώ εδώ μπροστά σας, ας πούμε. Θα αυτοπυρποληθούμε δηλαδή, θα μας κάνετε τρελούς, ας πούμε. Ο βουλευτής, οι βουλευτές δεν μπορούν να περάσουν. Και να βλέπω, θέλω να φύγετε από εδώ μπροστά. Και επικαλείστε την ασφάλεια των βουλευτών. Θέλω να έχω πρόταση να βλέπω. Δεν έχει κανένα νόημα να είστε εδώ πέρα. Δεν έχει κανένα νόημα. Παιδιά, επικαλείστε την ασφάλεια του βουλευτή. Μα είναι σε παιδιά, επικαλούνται την ασφάλεια του βουλευτή. Ότι όταν μπει μέσα δεν θα είναι ασφαλής ο βουλευτής. Το καταλαβαίνουμε που έχουμε φτάσει. Δηλαδή τι πρέπει να αυτοπυρποληθούμε.